λες. Ήμασταν παιδιά όταν υπεγράφει αυτή η συμφωνία και τώρα πλέον αποσύρθηκαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Οπότε ουσιαστικά είναι σαν να μην υπάρχει. Μπορούμε να δούμε και τη φωτογραφία της υπογραφής. Τότε ήταν ένα ιστορικό γεγονός που ακολούθησε έτσι αρκετές συνομιλίες που είχαν πραγματοποιήσει μεταξύ τους ο τότε ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης και ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αντίστοιχα Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και Ρόναλντ Ρίγκαν. Τώρα όμως τελείωσε, όπως είπαμε, η συμφωνία. Αυτό είχε προαναγγελθεί. Τον περασμένο Φεβρουάριο οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανακοινώσει ότι θα αποσυρθούν εάν η Ρωσία δεν συμμορφωνόταν με αυτό που η Ουάσιγκτον ζητούσε. Και τι ήταν αυτό? Το να παραδεχθεί ότι έχει κατασκευάσει πυράβλους οι οποίοι, ότι παραβίαζε τη συμφωνία ουσιαστικά. Η Ρωσία φυσικά απέρριψε αυτές τις κατηγορίες και μάλιστα κατηγόρησε αντίστοιχα την Ουάσιγκτον πως ψάχνει ψεύτικες δικαιολογίες έτσι ώστε να βγει από τη συμφωνία και να έχει μετά τη δυνατότητα να αναπτύξει πυράβλους νέων τύπων. Αυτός ο πυράβλος είναι ουσιαστικά ο κυριότερος λόγος. Στο ΝΑΤΟ είναι γνωστός με την ονομασία SSC8, στη Ρωσία είναι 9M729. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ θεωρούν ότι έχει πολύ μεγαλύτερο βεληνεκές. Να πούμε ότι η συμφωνία ουσιαστικά απαγόρευε την ανάπτυξη στην Ευρώπη πυράβλων μικρού και μεσαίου βεληνεκούς, βεληνεκούς δηλαδή από 500 μέχρι 5.500 χιλιόμετρα. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούσαν ότι αυτός ο πυράβλος ξεπερνά αυτό το όριο. Οι Ρώσοι λέγανε ότι δεν ισχύει αυτό. Όπως και να έχει, αυτή τη στιγμή πλέον ξεκινούν οι ανησυχίες για μια νέα κούρσα οπλισμών. Αυτή την ανησυχία εξέφρασε και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος είπε ότι μαζί με τη συμφωνία έφυγε και ένα πολύ σημαντικό φρένο στον πυρηνικό πόλεμο. Έφυγε. Και έφυγε, φυσικά. Ψυχρός πόλεμος πάλι. Έφυγε. Εμένα με βλέπετε να αναρωτιέμαι γιατί και ακούτε ρεπορτάζ Αναστασίας. Και μπαίνουμε σε προεκλογική τροχιά στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει τη σημασία του για το κλίμα. Προφανώς γιατί και ο Τραμπ ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κίνησε όλη αυτή την ιστορία. Έτσι, γιατί με πρωτοβουλία της Αμερικής έγινε αυτό. Όμως θέλω να πω ότι εάν αληθεύουν αυτά που λένε οι Αμερικανοί, σήμερα δεν έχουμε παρά την ταφόπλακα των προσχημάτων. Γιατί αν έχεις μια συμφωνία και οι δύο την καταγγέλουν ότι δεν την κρατάμε, δεν την τηρούμε, έχει και το Ιράν από δίπλα κτλ. Η συμφωνία είχε καταργηθεί, αν καταλαβαίνω καλά, στην πράξη. Σήμερα βάλαμε πιστοποιητικό και σφραγίδα. Πάντως, ένας ψυχρός πόλεμος νέας σκοπής θα είναι τελείως διαφορετικός από τον προηγούμενο, διότι δεν υπάρχουν τα στρατόπεδα τα ιδεολογικοπολιτικά. Μια σύγκρουση Αμερικής-Ρωσίας πλέον δεν έχει μπροστά ούτε καπιταλισμό, ούτε κομμουνισμό, ούτε τίποτα. Γίνονται όμως εμπορικοί πόλεμοι. Που αυτά είχαν μια άλλη βάση. Τώρα είναι ένας πόλεμος δυνάμεων, έτσι. Κάποτε λέγαμε για τον ψυχρό πόλεμο. Μπορεί να είναι χειρότερο. Με τον Δημήτρη πρέπει να το έχουμε κουβεντιάσει και πάρα πολύ παλιά. Ο ψυχρός πόλεμος εξασφάλιζε και μια ψυχρή ισορροπία. Τη λέγαμε του τρόμου μεν, αλλά την εξασφάλιζε. Λειτουργήσε. Νομίζω ότι την έχουμε χάσει εδώ και καιρό. Αναστασία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.